πρέπει να πληρώσουν όλοι οι υπεύθυνοι για αυτό το προδιαγεγραμμένο προαναγγελθέν έγκλημα των τεμπών, αλλά και για να μην ξανασυμβεί ποτέ πια από εδώ και πέρα. Είναι εντυπωσιακό τα αντανακλαστικά που έδειξε η αστυνομία και η εισαγγελία για τη σημερινή κινητοποίηση, που δεν τα έχουν δείξει ακόμα αυτή τη στιγμή σε αυτούς που οδήγησαν στο θάνατο πριν από λίγες μέρες δεκάδες αδικοχαμένες ψυχές. Την ώρα που τα δάκρυα των συγγενών τρέχουν σαν το ποτάμι, την ώρα που το αίμα των νεκρών ακόμη δεν έχουν στεγνώσει, ακόμα και αυτή την ώρα η αστυνομία και η κυβέρνηση και το ελληνικό κράτος τολμούν να χτυπούν μια ειρηνική συμβολική κινητοποίηση στο Λευκό Πύργο που καταγγέλει το έγκλημα που έγινε πριν από λίγες μέρες στα Τέμπη. Δεν θα τους περάσει. Αυτός ο αγώνας που ξεκίνησε πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος. Όχι μόνο για να πάει στα σκουπίδια η πολιτική όλων των αστικών κομμάτων που απελευθερώνουν δήθεν τις συγκοινωνίες για να τις παραδώσουν στις ζεστές αγκαλές των μεγάλων επιχειρηματιών, αλλά και της πολιτικής των ιδιωτικοποιήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των κομμάτων που στηρίζουν αυτές τις πολιτικές. Το λαϊκό ποτάμι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να εμποδιστεί. Είναι χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες τούτη την ώρα κάτω στο Σύνταγμα, στην Αθήνα. Έχει πλημμυρίσει η Αθήνα. Και αυτό το ποτάμι που ολοένα θα φουσκώνει, θα παρασύρει και τους υπεύθυνους και τις εγκληματικές τους πολιτικές. Συνεχίζουμε, συμμετέχουμε σε όλα τα συλλαλητήρια. Καλούμε το λαό να έρθει με το ΚΚΕ, να έρθει στις κινητοποιήσεις, σε όλες τις εκδηλώσεις που γίνονται, για να μην πάει άδικα χαμένα, μην πάνε άδικα χαμένη η ζωή τόσων νέων ανθρώπων όπως έγινε πριν από λίγες μέρες. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά, ο λαός μπαίνει μπροστά και στο τέλος θα επιβάλλουμε το δίκαιο μας, το δίκαιο που βγαίνει από το ότι πρέπει να ζούμε σε έναν τόπο με όλα τα δικαιώματα και με την ασφάλεια που πρέπει να έχουμε στη ζωή μας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, συνεχίζουμε, δεν το βάζουμε κάτω.